Εντάξει, όπως είπα και πιο πριν, εμείς είμαστε λίγο πιο έτοιμοι γιατί ξεκινάμε σε 10 μέρες το πρωτάθλημα, ξεκινάει σε εμάς και ξεκινάμε και το Conference League. Έχουμε παίξει ήδη, αυτό ήταν το τέταρτο φιλικό για μας. Φάνηκε ότι ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι, αλλά έχω να πω ότι για τον Άρη ήταν μια καλή ομάδα. Στο πρώτο μήχρονο ήταν 1-1. Μας πιέσανε καλά, βγάλανε πίεση καλή, αλλά στο τέλος εμείς γίνανε και αλλαγές, εντάξει, αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε 3-1. Μια που μίλησε για την πίεση. Θεωρείς ότι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Άρη ως ομάδα και θα θυμίσω σώμα. Πολύ μεγάλη πίεση ψηλά. Προβληματιστήκατε για να πιάσουμε. Αυτό ακριβώς. Άμα γίνεται σωστά και ορθολογικά, πιστεύω ότι μπορεί να είναι κομικό για τον Άρη. Γιατί άμα το κάνει πολύ σωστά, όπως το κάνει για εμάς σε 10-15 λεπτά στο πρώτο μήχρονο, είχαμε πολλές δυσκολίες να βγάλουμε την μπάλα μπροστά. Καταφέραμε κάποια στιγμή και το σπάσαμε, αλλά το κάνανε πολύ σωστά. Δεν είχαμε λύσει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το όπλο του Άρη για την Ελλάδα. Ποιες διαφορές βλέπεις από τον Άρη που έπαιξε ο Διαμαντάκος με τον Άρη του σήμερα? Εντάξει, τεράστιες διαφορές. Τότε ήταν άλλα χρόνια, άλλες καταστάσεις. Πάντως χαίρομαι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Άρης εκεί πέρα που βρίσκεται και ελπίζω να παραμείνει όπως είναι και να συνεχίσει την πορεία που έκανε πέρσι. Και εσύ εξελίχθηκες και στην Εθνική και παρουσίασε καλές ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, ελπίζω να έχω μια συνέχεια. Το κυνηγάω και κάποια στιγμή ελπίζω να γυρίσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα που θέλω. Νομίζω ακόμα δεν είναι τη ώρα γιατί με ρωτήσανε και πριν άμα θα γυρίσω. Νομίζω ότι ακόμα έχω μερικά χρόνια στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Θα τα πούμε και στην Ελλάδα. Στον Άρη ή άλλο. Ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ.